Καμία πληροφορία δεν υπάρχει ακόμα για την ακριβή τοποθεσία του ωκεανογραφικού πλοίου Τζεσμέ. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες τουρκικές πληροφορίες, το σκάφος βρίσκεται ήδη από το πρωί στο Αιγαίο, δεν υπάρχει όμως μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για το αν έχει φτάσει στην περιοχή της παράνομης Ναύτεξ και αν έχει ξεκινήσει έρευνες. Παράλληλα, μια ακόμη κίνηση της Τουρκίας έχει προκαλέσει ανησυχία. Ένα ακόμη ερευνητικό πλοίο, το Barbaros Hayreddin Pasha, πλέει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο μεταξύ Καλολίμνου και Κινάρου. Το Barbaros πλέει με μαζεμένα καλώδια και δεν φαίνεται πως έχει σκοπό να διεξάγει έρευνες, καθώς έχει δηλώσει ως προορισμό την Τούζλα της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά, ανησυχητικό παραμένει το γεγονός της πορείας που επέλεξε το πλοίο, να περάσει δηλαδή μέσα από το Αιγαίο και όχι από τα τουρκικά παράλια. Το Τζεσμέ, από την άλλη, δεν προβλέπεται να δώσει στίγμα, καθώς ανήκει στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας και όχι στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων όπως τα άλλα ερευνητικά πλοία. Παρά το ότι πλέει με κλειστό πομπό, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρακολουθεί το πλοίο, χωρίς όμως να δώσει πληροφορίες για την τοποθεσία του και τη δραστηριότητά του. Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο nemesishd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.